14 μέρες μετά τη δημόσια δέσμευση του κυρίου Παυλή στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε 7 με 8 μέρες θα όριζε χώρο προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτισης των απορριμμάτων σε υλοποίηση της νέας απόφασης κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αλλά και της αναμενόμενης απόφασης για νέα μεταφορά στη Φυλή, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, τα σκουπίδια συνεχίζουν να σαπίζουν στους δρόμους της πόλης και των χωριών μας, καθιστώντας την κατάσταση κάθε μέρα και χειρότερη, κάθε μέρα και πιο επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών. Έπαψε πλέον να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο κύριος Παυλής για μια ακόμα φορά ψεύδεται δημοσίως. Σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2015, εκδόθηκε η κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου κυρίου Διδασκάλου και Αττικής κυρίου Αγγελάκα για νέα μεταφορά 4.000 τόνων απορριμμάτων της Τρίπολης στο Χιτά Φυλής. Και πάλι όμως το πρόβλημα δεν λύνεται άμεσα. Για την ουσιαστική υλοποίηση της απόφασης και την έναρξη της μεταφοράς θα χρειαστεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Η κατάσταση εντωμεταξύ έχει προπολού ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και λαμβάνει διαστάσεις επικίνδυνης υγειονομικής κρίσης. Καλώ τον κύριο Παυλή. Σήμερα, τώρα αν είναι δυνατόν, να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του, να ορίσει χώρο προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτισης των απορριμμάτων, τον ίδιο ή άλλον από αυτόν που εμείς είχαμε ορίσει, και να ξεκινήσει αύριο τη μεταφορά τους στο χώρο αυτό από τα σημεία της πόλης και των χωριών που έχουν συσσωρευτεί. Οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση τον καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνο ενώπιον των πολιτών αλλά και των αρμοδίων οργάνων της διοίκησης και της δικαιοσύνης, τα οποία σε αυτή την περίπτωση καλό άμεσα να επέμβουν. Κύριε Σμιλιώτη, πότε θα καθυστερήσει η διαδικασία της μεταφόρτισης? Πόσες μέρες θα περιμένουμε για να διάσουν τα σκουπίδια από την πόλη? Κοιτάξτε, επειδή έχουμε την εμπειρία των προηγουμένων κοινών υπουργικών αποφάσεων τότε, ήταν σε επίπεδο υπουργών, τώρα είναι σε επίπεδο γενικών γραμματών αποκεντρωμένων διοικήσεων, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία με τον ΕΣΔΝΑ, να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις, να γίνουν διαγωνισμοί για τη μεταφορά κτλ. Αλλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένας χώρος μεταφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης, ο οποίος δεν ορίζεται. Αυτή τη στιγμή εντός της πόλης πόσοι τόνοι υπολογίζετε πως υπάρχουν, γιατί είναι και αυτοί που πρέπει να φύγουν? Κοιτάξτε, αν υπάρχει μια παραγωγή από τις 15 Δεκεμβρίου περίπου 1,5 μήνα, πρέπει να είναι μέσα στην πόλη περίπου 1.500-1.600 τόνοι. Άρα μιλάμε στην ουσία για ακόμα 2.000 τόνους που μπορούμε να πάμε, αφού θα πρέπει να φύγουν. Πέραν αυτών, δηλαδή για ακόμα 2-2,5 μήνες. Θα το φέρετε στο θέμα αυτό και στο μεθαυριανό Δημοτικό Συμβούλιο? Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα το φέρουμε. Υπήρχε δέσμευση ότι σε 7-8 μέρες θα οριστεί ο χώρος. Αλλά όπως είπα και πριν, έχουμε χορτάσει από δεσμεύσεις. Έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας από το Δήμο για να σας πούν αν έχουν βρει κάποιους χώρους και ποιοι είναι αυτοί, ή θα σας το φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί δεν υπάρχει στα θέματα από ό,τι. Από ό,τι είδαμε, δεν υπάρχει στα θέματα, αλλά και κάθε συζήτηση που γίνεται, απλώς γίνεται για να γίνεται. Δεν υπάρχει καμία λύση. Ακούμε λύσεις, λύσεις δεν υπάρχουν. Ξαναγυρίζουμε στη λύση της μεταφοράς, αλλά πάλι μεταφορά χωρίς προσωρινή αποθήκευση πάλι δεν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτό που παρατηρούμε εδώ και 1,5 μήνα τουλάχιστον και πριν πάλι στην αρχή Σεπτέμβρη το ίδιο δηλαδή. Να είναι τα απορρίμματα μέσα στους δρόμους. Κύριε Σμιλιώτη, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ότι η κυρία Βούρου δεν δέχεται ακόμα και μετά την υπογραφή το μεσημέρι σήμερα τη κοινή απόφαση του. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το προδικάσω. Αλλά θέλω να πω ότι από τη στιγμή που όντω ισχύει αυτό και δεν δέχεται η κυρία Δούρου τα απορρίμματα, γιατί κάτι τέτοιο συνέβη και πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, θεωρείται, ω αιτιολογία να παραμείνουν τα σκουπίδια στου δρόμου? Κοιτάξτε, σα είπα ότι καλώ ή κακώ εμεί, επειδή και στις προηγούμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπήρχαν προβλήματα στη μεταφορά, είχαμε ορίσει αυτό το χώρο, ο οποίος όντως διευκόλυνε την κατάσταση και ήταν ένας χώρος που υποδεχόταν τα απορρίμματα για να μην μένουν στους δρόμους. Συν το ότι δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο να βάζουμε τις μικρές σακούλες τις μεγαλύτερες και τις μεγαλύτερες τις άλλες και να δημιουργούμε σκουπίδια και μάλιστα του χειρότερου είδους, γιατί πρόκειται περί πλαστικού, με αυτή τη διαδικασία και να ταλαιπωρούμε και το προσωπικό το οποίο
εργάζεται πάνω σε απορρίμματα τα οποία ήδη βρίσκονται σε προχωρημένη σύψη. Μιλάτε για το χώρο της Αγίας Τριάδας. Είχαν ακουστεί πολλά για το συγκεκριμένο χώρο, ανάμεσά τους και το ότι ο ιδιοκτήτης δεν δέχεται πλέον απορρίμματα εκεί. Ισχύει κάτι τέτοιο? Εντάξει, γιατί... δεν μπορώ εγώ να ξέρω, δεν είμαι αυτή τη στιγμή στη διοίκηση του Δήμου, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη είναι ότι έπρεπε χθες, προχθές, από όλο αυτό το διάστημα που ισχύει αυτή η απόφαση να μην υπάρχουν απορρίμματα στους δρόμους. Αυτό είναι η έκτακτη ανάγκη. Δυστυχώς κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Σας προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει παρέμβει καθόλου η δικαιοσύνη ή άλλοι θεσμοί? Κοιτάξτε, η δική μου η άποψη είναι και μέχρι στιγμής το έχουμε ακολουθήσει ότι τα προβλήματα αυτά δεν πρέπει να λύνονται στις αίθουσες των δικαστηρίων και να... ανταλλάσσουμε μηνύσεις. Το υπέστην από κάποιους κυρίους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στη διοίκηση και έφεραν κόκκινα, μπλε, φορτηγά, φωτογραφίες, παρακολουθούσαν αυτοκίνητα κτλ. Εμείς δεν το ακολουθήσουμε αυτό, παρόλο ότι γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται χωματερές και αυτοκίνητα από την Τρίπολη και ίσως και με κάποια απόλυτα τα οποία δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμα. Μιλάω για κάποιο το νοσοκομείο, έχουν πάει εκεί. Έτσι. Δεν είναι το θέμα τώρα να πάμε και να καταγγέλει ή να μηνύει ο ένας τον άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει κάποια στιγμή με σοβαρότητα, με τα εργαλεία που έχουμε, που είναι η απόφαση πλέον των Γενικών Γραμματέων, η έκτακτη ανάγκη, η υγειονομική διάταξη προηγούμενα, να λύσουμε στοιχειωδώς το πρόβλημα.